Ξεκινάω το τελευταίο του ερώτημα. Πιστεύετε αυτούς που είναι μετεωρολόγοι? Γιατί πολλοί από αυτούς που μιλάνε και αυτοβαπτίζονται μετεωρολόγοι δεν είναι. Τι παρουσιάζουν τον καιρό. Άλλες επιστήμες πάντως δεν είναι μετεωρολόγοι. Ξέρετε, για να είναι κάποιος μετεωρολόγος, επειδή στη χώρα μας δεν έχουμε πτυχίο μετεωρολογίας, είναι κάποιος που έχει σπουδάσει φυσική, μαθηματικά, γεωλογία και έχει μεταπτυχιακά στη μετεωρολογία τουλάχιστον. Επίσης, η μετεωρολογία δεν είναι ένα μοναχικό επάγγελμα. Βοηθάει πάρα πολύ το να υπάρχουμε και να δουλεύουμε σε μια ομάδα μετεωρολόγων και να συζητάμε αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα. Σας μιλάω από το αστροσκοπείο ή συνάδελφοι από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Δεν μπορεί κάποιος κάθεται σε ένα δωμάτιο μόνος του, αυτοβαπτίζεται μετεωρολόγος, πείθει κάποιος, το γράφει στο Facebook και μετά αρχίζει όλη αυτή η ιστορία και να παίρνει διαστάσεις. Αυτό το αφήνω λίγο στην άκρη. Αυτό που να πω ότι οι διαφωνίες που υπάρχουν και μεταξύ των επαγγελματιών μετεωρολόγων έχει να κάνει ακριβώς διαφωνία ακριβώς με την αβεβαιότητα που σας είπα. Αν κάποιος θέλει να σας περιγράψει με ακρίβεια, του ζητήστε και απαντήσει, γιατί όπως ήταν καιρό στη Δευτέρα, την επόμενη Τρίτη για παράδειγμα, όντως υπάρχουν διαφορές, γιατί υπάρχουν διαφορές σε σενάρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Η συνετή στάση νομίζω είναι να πούμε ότι δεν ξέρουμε από ένα σημείο και μετά πώς εξελιχθεί ο καιρός. Γιατί ξέρετε, στην αρχή. Μεταδίδουμε ένα λάθος μήνυμα, ακριβώς. Ακριβώς. Στην αρχή ακούσαμε για την πολική μπάλα, μετά είπαν ότι φεύγει η πολική μπάλα, έρχεται το πολικό ποτάμι. Και περιμέναμε από τη μία. Είναι και όριοι οι οποίοι δεν υπάρχουν μεταξύ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και να έχετε μονάξει ένα γιατρό να σας μιλήσει για το COVID και να σας λέει κάποια πράγματα που οι υπόλοιποι γιατί θα τα ακούνε, τραβάνε τα μαλλιά. Αλήθεια τώρα, οι όροι αυτοί που συζητάμε δεν υπάρχουν. Στην πολική μπάλα δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Γιατί εμείς από τους μετεωρολόγους τα ακούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Πολικά βουνά έχουμε ακούσει και για ατμοσφαιρικά βουνά έχουμε ακούσει και διάφορες τέτοιες ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικά έτσι, ευτελίζουν την επιστήμη. Να ρωτήσω κάτι. Ευτελίζουν την επιστήμη. Κάνοντας ερώτημα και αυτοκριτική ταυτόχρονα. Ναι. Αυτή η ασθένεια την οποία έχουν κολλήσει οι μετεωρολόγοι και την οποία ενδεχομένως να την έχουν κολλήσει από την τηλεόραση, από τη δημοσιογραφία κτλ. Mm-hmm. Είναι ασθένεια αναγνωσιμότητας, τηλεθέασης, εμπορικότητας. Έχουμε πάει σε μια... Είναι αναγνωρισιμότητας όπως είπατε. Είναι αναγνωρισιμότητα, ακριβώς. Είναι μια μάχη αναγνωρισιμότητα. Ποιος θα κάνει την πιο τρομακτική πρόβλεψη για να κάνουν περισσότερα κλικ τα βίντεο του? Ναι, ποιος θα κάνει την. Που θα πει το πιο τρομολογνικό σενάριο, γιατί όντως υπάρχουν σενάρια αυτή τη στιγμή, το οποίο δείχνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις για τη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Δεν σας τα λέω γιατί θέλω να τα κρύψω, αλλά γιατί ξέρω ότι έχουν πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Πόσο καιρό πριν είσαστε σίγουροι για το τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες? Δηλαδή η πρόβλεψη. Τι μας είπατε? Εξαρτάται από το φαινόμενο μιλάνε. Θα έχουμε κρύο για παράδειγμα, είναι σχεδόν σίγουρο θα έχουμε για αρκετές ημέρες μπροστά μας. Ή το καλοκαίρι σε έναν καύσωνα. Ή αν θα έχουμε μελτέμι τις επόμενες μέρες, αρκετές ημέρες μπροστά ή όχι. Αυτό που μας δυσκολεύει είναι η βροχή ή το χιόνι. Εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα λάθη άλλωστε στις προγνώσεις καιρού, το ξέρετε και από την πραγματική ζωή όλη μας. Εκεί την πατάμε ως μετεωρολόγοι, αλλά και οι πολίτες. Σε περίπτωση που ακολουθούν τα μετεωρολογικά δελτία, εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη. Και επομένως εκεί η προγνωσιμότητα, όπως λέμε, μικραίνει χρονικά. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω για τα φαινόμενα της άλλης Τρίτης, που είναι 5 μέρες μπροστά. Αλλά ξέρετε ότι έχει πολύ κρύο. Ακριβώς. Μια γενική εικόνα. Είναι πιο εύκολο να το πούμε. Ακριβώς. Δεν είναι και μόνο γενική εικόνα, γιατί ξέρετε και η θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικό. Για έναν αγρότη τον ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ το πόσο μέρες θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τα όρια της επιστήμης και να μιλάμε και να ενημερώνουμε εσάς και τους πολίτες ακολουθώντας αυτά τα όρια. Διαφορετικά θα πάμε σε ποιος θα πει την μεγαλύτερη, το πιο τρομολαγνικό, το πιο έξυπνο, εντός εισαγωγικών το έξυπνο, για να γίνει φασαρία. Αυτό που συμβαίνει φέτος στη χώρα μας, εσείς το έχετε ξαναζήσει. Δηλαδή ότι μήνα Νοέμβριο, μήνα Δεκέμβριο, είχαμε θερμοκρασίες ακόμα που άγγιξαν και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και βλέπουμε ότι τώρα, 22. Μετά από τις 22, βεβαίως Γιώργο, σωστά, και μετά από τα μέσα Γενάρη, αρχίσαμε έτσι να βλέπουμε το κρύο να έρχεται να μας επισκέπτεται εδώ στη χώρα μας. Εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε αυτό και αν το έχετε ξαναζήσει στην πολυετή καριέρα σας, αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Ναι, ναι. Αυτό πραγματικά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συζήτησης μας, νομίζω. Αυτό που είναι και σήμερα, μάλιστα, ανακοινώσαμε και στο ΜΕΤΕΟ το αστεροσκοπείο και τις αποκλίσεις των θερμοκρασιών τον Ιανουάριο. Αν τις δείτε, είναι εξαιρετικά υψηλές. Είχαμε πολύ μεγάλη απόκληση προς τα πάνω. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, όπως η Βόρεια Ελλάδα αλλά και η Θεσσαλία, που τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν συνεχώς πάνω από τις κανονικές τιμές. Και τον Ιανουάριο, που αναφερθήκατε, πολλές περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είχαν τις 26 από τις 30 μέρες, 31 μέρες του μήνα με θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες στις κανονικές τιμές. Και μόνο τις τελευταίες ημέρες και με λίγα φαινόμενα είχαμε έτσι μια διαφορά. Αυτό είναι ανησυχητικό όταν συμβαίνει σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο παρελθόν έχουμε δει ζεστές ημέρες μέσα στο χειμώνα, όλοι το ξέρουμε, αλλά με μικρότερη περίοδο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η πολύ μακρά περίοδος
αποκλήσεων, θετικών αποκλήσεων, δηλαδή προς τα πάνω, που είχαμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό δείχνει ότι κάτι συμβαίνει, ότι έχουμε αλλαγή στο κλίμα, προφανώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Και είναι ανησυχητικό να το βλέπει κανείς για τόσο μεγάλη χρονική περίοδο. Μάλιστα. Θα πάει πιο πίσω χειμώνα, γιατί ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις. Αλλά λέμε, δεν έχουμε δει ακόμα χειμώνα, θα το αφήσει για πιο πίσω. Αυτό ισχύει, είστε εκεί? Όχι, δεν είστε εκεί, αλλά πούμε ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι κρύοι μήνες. Κλιματικά, δηλαδή, κοιτώντας το παρελθόν, ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε κρύα. Βέβαια, αυτό το ξέραμε για τον Ιανουάριο και τα στατιστικά δείχνουν μια τρομερή διαφορά από το κανονικό. Ελπίζω κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα το Φεβράριο και το Μάρτιο, γιατί θέλουμε και τα χιόνια, θέλουμε και τις βροχές. Σωστά. Θέλουμε και θερμοκρασίες. Δεν θέλουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και για την αγροτική παραγωγή από τόσο νωρίς και για τα δέντρα που σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπερδεύονται από τις θερμοκρασίες που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι. Ακριβώς. Ξέρετε, η αγροτική παραγωγή, το τονίζω, είναι αυτή που επηρεάζεται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, θα επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή και αφορά όπως αντιλαμβάνεστε όλους μας.